έτσι. Φυσικά να γνωρίζω ότι την θεραπεία δεν την κάνει ο ίδιος. Η θεραπεία γίνεται από την οντότητα, μέσα από τον θεραπευτή, από την οντότητα στην οντότητα. Και γι' αυτό και ο δάσκαλος έλεγε, αναφέρονταν πάντα στον θεωρούμενο στα στιγμή. Συμβαίνει και αυτό που ισχύει τελικά είναι όταν πραγματικά υπάρχει αυτό που λέμε μέχρι τώρα, το ολοκληρωτικό ενδιαφέρον. Όταν καίγεσαι πραγματικά και θέλει να βοηθήσει τον άλλον, τότε όχι μόνο δεν κουράζεσαι, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι και εσύ ο ίδιος αναζωογονείσαι και ανανεώνεσαι. Και αυτό είναι κάτι, υπάρχουν παραδείγματα άπειρα σε αυτό που ισχύει για όλου του ανθρώπου. Ο πνευματικό θεραπευτή εδώ που οδηγεί, μέσα από τη μαθητεία που κάνει, δίνει όλα αυτά να τα κάνει συνειδητά. Αλλά υπάρχουν άπειρα παραδείγματα και μέσα στην ιστορία. Για παράδειγμα, λέγαμε εδώ με την ομιλία του τον Ερίκο Ντινάν, ο οποίος δούλευε πάρα πολλά χρόνια με λεπρούς, αλλά επειδή ακριβώς ήθελε να τους βοηθήσει και εγώ ήταν λίγο πώς θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν τόσο δυνατό μέσα του, σαν έχει ένα πύρο, σαν έχει μια φωτιά μέσα του, ήταν τόσο δυνατή για να βοηθήσει τους άλλους, που έγινε το μικρόβιο, ας πούμε, της ασθένειας και δεν κόλλησε ποτέ. Λοιπόν, εγώ, ας πούμε, έχω ένα πολύ τρανταχτό προσωπικό παράδειγμα. Όταν κάναμε πέρσι εδώ κάποιες ομάδες σε σχέση με το φόβο, την πορεία που είναι και το άγχος και τη διαχείριση του άγχους και του φόβου, για ανθρώπους που δεν είναι μέλη στον όμιλο και μπορούσαν να έρθουν, που είχαν διάφορα τέτοια ζητήματα και δυσκολίες, και μπορούσαν να έρθουν και να παρακολουθήσουν αυτές τις ομάδες και να βοηθηθούν. Πάντα εννοείται χωρίς καμία επιβάρυνση οικονομική ή άλλη. Και ερχόμασταν εδώ με την Μαρία, το μέλος του ομίλου που συντονίζαμε την ομάδα, και ερχόμασταν κατευθείαν μετά τη δουλειά, από όλη την ημέρα, που ήμασταν λιώμα, ας πούμε, αλλά καθώς μπαίναμε μέσα στην ομάδα αυτή και καθώς αρχίζαμε, ας πούμε, να ακούμε τι μας ζητούσαν, τι ανάγκες είχε ο κόσμος, τι ήθελε, πώς, και αρχίσαμε να μπαίνουμε στη διαδικασία πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τότε μόνο έφευγε η κούραση, αλλά μετά νιώθαμε τόσο ζωντανές και τόσο δραστήριες και τόσο κάθε κύτταρό μας, ας πούμε, μπορούσαμε να το νιώθαμε στο σώμα μας. Και θέλαμε να κάνουμε άλλα τόσα πράγματα μέσα από αυτή τη ροή που ερχόταν συνεχώς. Νομίζω ότι αυτό το απόσπασμα του δίνει όλο ακριβώς, δίνει το μεγαλείο της πνευματικής θεραπείας και τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι, θα το διαβάσουμε αυτό. Ο πνευματικός θεραπευτής διαλογίζεται στο αιώνιο θαύμα της αιώνιας ζωής. Ζωή λαμβάνει και ζωή δίνει. Ζωή πραγματώνει και ζωή κοινωνεί. Οι άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν την οντότητα δεν μετέχουν συνειδητά στη ζωή, στην ενότητα των πάντων, στη μία και ενιαία ζωή του όντους. Ο πνευματικός θεραπευτής αυτή τη συνειδητότητα μεταφέρει. Είναι επί της ουσίας αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, βέβαια σε όλο το εύρος εδώ, έτσι, για το πόσο ιερό είναι το έργο επί της ουσίας της πνευματικής θεραπείας, πόσο άπειρο, πόσο μεγαλειώδες. Τα λέει όλα. Και έτσι καταλήγει το μύθο μετά από αυτό. Έτσι δεν υπάρχει μύθο. Στο κεφάλαιο που κυρία και κυρία σχολείται αυτό το κομμάτι, το μύθο που θα αναφέρει και ένα δικό τη παράδειγμα, στο οποίο λέει ότι τέλο πάντων κάνοντα θεραπεία σε μια κυρία που είχε στι αρχέ πολύ τη μαθητεία τη, ως και ως πνευματική θεραπεύτρια, έτσι, όταν έκανε θεραπεία σε μια κυρία που είχε τέλος πάντων μια κίστη, κάπως ταυτίστηκε, κάπως δυσκολεύτηκε, κάπως μπερδεύτηκε και τα λοιπά, οπότε πήγε στο δάσκαλο τρέχοντας και πολύ αναστατωμένη, του είπε τι συμβαίνει και του λέει ο δάσκαλος, μην ανησυχείτε κύριε, πάρτε τη σωστή θέση της προσφοράς και της υπηρεσίας και όλα θα περάσουν. Άρα εκείνο που έχει σημασία είναι να κάνουμε υπηρεσία, να βοηθάμε τον κόσμο. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τη σκέψη, μήπως είμαστε ιδιωτελείς. Μην το παρακάνουμε με το εγώ.
Μην ασχολούμαστε με το εγώ μας, ενώ οι άλλοι έχουν πραγματική ανάγκη να αποδειχθούν. Λοιπόν, εμείς έτσι θέλαμε να σας διαβάσουμε, κλείνοντας και μια που λέμε για την ανάγκη που υπάρχει και για τη θέση του θεραπευτή και για το έργο του θεραπευτικού τμήματος. Νομίζω ότι έτσι όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε καλύτερα μέσα από λόγια ή των ίδιων των θεωρούμενων ασθενών της ζητήσης βοήθεια. Οπότε σας διαβάζουμε ανώνυμο, βέβαια. Επιστολές ευχαριστήριες. Λοιπόν, Κώστα, μπορεί να με βοηθήσεις. Απόρρισα. Ήταν η πρώτη φορά που η γιατρός μου ζητούσε να τη βοηθήσω με τα πράγματά της. Ναι, γιατρέ. Και τη συνόδευσα έως το αυτοκίνητό της. Κώστα, ο πατέρας σου είναι καλά. Πολύ καλά. Δηλαδή, σπάνια οι ασθενείς επανέρχονται από την κατάσταση που βρισκόταν ο πατέρας σου. Είχε πάθει πολλαπλά εγκεφαλικά ο πατέρας του Κώστα. Τα ονόματα και όλα αυτά είναι αλλαγμένα, έτσι. Είναι πολύ καλά. Δεν το βλέπεις εύκολα αυτό να γίνεται. Γιατρέ, ίσως τελικά να γίνονται και θαύματα. Ο παραπάνω διάλογος ανάμεσα σε μένα και την παθολόγο που χρόνια γνωρίζει τον πατέρα μου έγινε πριν περίπου ένα μήνα σε μια επίσκεψη ρουτίνα στον πατέρα μου. Πριν ένα χρόνο, τέτοιες ημέρες, ξεκινούσε μια μεγάλη περιπέτεια της υγείας του πατέρα μου που τον οδήγησε σε κατάκληση στο κρεβάτι, ύστερα από εγκεφαλικά επεισόδια και νοσηλεία με καταραγμένους όλους τους δείχτες όπως έδειχναν οι εξετάσεις. Τώρα, ένα χρόνο μετά, είναι σε θέση να μιλάει και να γράφει κανονικά, να μην ταλαιπωρείται και να ζει με αξιοπρέπεια. Μπορεί και να αρθογραφεί ακόμα και σε τοπική επαρχιακή εφημερίδα όπως έκανε χρόνια τώρα. Η μεταστροφή της υγείας του πατέρα μου φωτίζει με τον καλύτερο τρόπο την εργασία που γίνεται στο θεραπευτικό τμήμα του ομίλου και γεμίζει και εμένα ακόμα περισσότερο με χαρά ως παλιότερο μέλος του θεραπευτικού τμήματος. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη για τη συνέχεια του έργου του ομίλου. Και όσο πιθανά είστε νεότερα μέλη στο τμήμα αυτό, θέλω να σας ενθαρρύνω για την επιλογή σας, γιατί πραγματικά καμιά φορά γίνονται και θαύματα, αρκεί να εργαζόμαστε κι εμείς γι' αυτό. Λοιπόν, θα σας διαβάσω και μερικά ακόμα. Λοιπόν, αυτό είναι από μία κυρία, θα καταλάβετε έτσι την περίπτωση, γιατί το μας ξεκινά. Σας είχα ζητήσει να κάνετε θεραπεία στους όζους, είχε όζους στο κλειδί. Και πάω πολύ καλά. Τα τελευταία δύο χρόνια υπέφερα και αποδειγμορήθηκα. Ο γιατρός διέγνωσε ότι πρέπει να κάνω επέμβαση στη μύτη. Δεν σας ζήτησα θεραπεία, αφού θα έκανα την επέμβαση. Αυτό το μήνα ετοιμαζόμουν να την κάνω, αλλά οι γιατροί διέγνωσαν ότι δεν υπάρχει πολύποδα στο διάφραγμα. Ο ένας γιατρός είπε ότι το κορόξε το σώμα, και ο άλλος μου πρότεινε να κάνω αξονική. Εγώ όμως ξέρω και σας ευχαριστώ πολύ. Η σκέψη μου είναι κοντά σας. Έτσι, γιατί αυτό το. Γιατί το βάλαμε αυτό το παράδειγμα. Γιατί η συγκεκριμένη κυρία μας είχε ζητήσει να κάνουμε θεραπεία στο θηροειδή για τους όσους. Αλλά καθώς γίνεται η θεραπεία, και μάλιστα το άλλο δεν το είχε αναφέρει καν, γιατί θεωρούσε ότι θα κάνει επέμβαση, δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, καθώς γίνεται η θεραπεία, καθώς ο θεραπευτής δηλαδή λειτουργεί σαν αγωγός και στέλνει την αθυνοβολία στον ασθενή, στέλνει την ενέργεια στον ασθενή, η ενέργεια αυτή πάει σε όλο το σώμα του ασθενή και κάνει θεραπεία όπου χρειάζεται. Έτσι, αυτό αποδεικνύει αυτή η θεραπεία, ότι γίνεται θεραπεία εκεί όπου χρειάζεται. Μπορεί να είναι κάτι στο σώμα, μπορεί να είναι κάτι στην ψυχολογική κατάσταση, συναισθηματικά, οτιδήποτε. Πάντως πάντα η θεραπεία γίνεται και πηγαίνει εκεί που χρειάζεται. Αυτό, αυτή η επιστολή είναι μιας ψυχολόγου, ψυχοθεραπεύτριας, η οποία ζει στην Αγγλία, είναι από την Τουρκία, Αυστρο-Τουρκία, η οποία είχε γνωρίσει το έργο του ομίλου σε ένα, όταν το είχαμε παρουσιάσει, σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Έχουμε παρουσιάσει το τμήμα της πνευματικής θεραπείας, έχουμε κάνει πολλές παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και για το τμήμα της πνευματικής θεραπείας, αλλά και για όλο το έργο του ομίλου και την ασφαλή του ομίλου. Στην πρώτη-πρώτη που είχαμε κάνει, λοιπόν, είχε παρακολουθήσει την παρουσίασή μας εκεί όλο το θεραπευτικό τμήμα και είχε μαγευτεί από όλο αυτό, από το πώς εργαζόμαστε, πώς γίνεται η θεραπεία, από τα αποτελέσματά της, από το τι γίνεται χωρίς να ζητάμε ποτέ τίποτα από κανένα. Και ήρθε σε ένα σεμινάριό μας καλοκαιρινό. Κάθε χρόνο κάνουμε
σεμινάρια. Έτσι, επί τη ευκαιρία, να πούμε για το σεμινάριο. Έτσι, κάνουμε κάθε καλοκαίρι στον Κόρφο Κορινθίας, κάνουμε ένα διεθνή σεμινάριο που κρατάει 4 μέρες. Έρχονται άνθρωποι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Όπου αυτές τις 4 μέρες έχουμε τη δυνατότητα όλα αυτά που. Να δούμε στην πράξη όλο αυτό το κομμάτι, τι είναι η πνευματικότητα, πώς η πνευματικότητα αυτή μπορούμε να τη ζούμε και να τη βιώνουμε στη ζωή μας κάθε στιγμή. Έτσι, 4 μέρες είμαστε όλοι μαζί και το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει κάνω χαλάρωση το πρωί και ξεκινάω την ημέρα μου, τι σημαίνει κάνω μια συζήτηση, ας πούμε, κάνω τα χωροδρόμενα, τι σημαίνει πώς μπορώ να ζω και να βιώνω και να είμαι σε αυτό το ρεύμα της πνευματικότητας και της πνευματικής θεραπείας όταν κάνω μπάνιο στη θάλασσα ή όταν τρώω το μεσημέρι ή αν βρεθούμε το βράδυ, ξέρω εγώ, σε μια γιορτή που κάνουμε έτσι την τελευταία βραδιά μας όλοι μαζί. Και βλέπουμε κάθε στιγμή τη ζωή μας λοιπόν στην πράξη, το ζούμε και το βιώνουμε. Ότι αυτό που λέμε πνευματικότητα δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο που μπορούμε ο καθένας από εμάς να το βιώνουμε συνεχώς κάθε στιγμή. Αυτό κάνουμε σε αυτά τα σεμινάρια. Φέτος θα είναι 21 με 24 Αυγούστου. Το λέω. Το βιώνω. Λοιπόν. Για να το οπότε είχε έρθει σε αυτό το σεμινάριο μετά από το. Είχε έρθει στο σεμινάριο γιατί ήθελε να μας γνωρίσει και από κοντά και όντως να το ζήσει και να το βιώσει όλο αυτό από κοντά. Και μετά το σεμινάριο μας έγραψε λοιπόν τις εμπειρίες της. Και μία από αυτές τις εμπειρίες που γράφει είναι. Μήπως μπορεί να το διαβάσουμε όλο. Να μην γράψουμε, να διαβάσουμε όλη τη θεραπεία. Όμιλος εξυπηρετητών, έτσι το ξεκινάει ήδη. Όμιλος εξυπηρετητών, ένα μέρος φωτός και αγάπης. Αυτή ήταν η αίσθησή μου όταν μπήκα στο κτίριό τους στην Αθήνα την ημέρα πριν από το σεμινάριο. Όχι μόνο έμεινα έκπληκτη από την ενέργεια στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά επίσης ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Ένα παράξενο αίσθημα σύνδεσης και ανακούφισης με διαβεβαίωσε ότι είχα βρεθεί στον κατάλληλο τόπο, ακόμα και αν δεν τους γνώριζα. Καθώς αυτή ήταν η πρώτη μου επίσκεψη στην Αθήνα, Ελλάδα, δεν μπορούσα αυτό να το εξηγήσω στον εαυτό μου και αυτή η έκπληξη συνεχίστηκε και τις επόμενες 5 μέρες με τα μέλη του ομίλου στο σεμινάριο. Δεν πρόκειται να γράψω για το υπέροχο φαγητό και την παραλία του Κόρφου, αλλά για τα θαύματα που σαν ψυχοθεραπεύτρια βίωσα με το να βρίσκομαι απλά και μόνο με τα μέλη του ομίλου. Ήταν η εξαιρετική χρήση των ενεργειών και δυνάμεων μέσα τους και γύρω τους. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου μοιραζόταν ισόποσα μεταξύ των πεδίων του νου, συναισθημάτων σώματος και πνευματικότητας. Αφορούσε την απόκτηση της ικανότητας, της γνώσης και της εμπειρίας του να ισορροπεί κανείς τις ενέργειες μέσα του σε καθημερινή βάση, μέσα από διαλογισμό, χαλάρωση, δράση, δηλαδή χωροδρόμενα και δρόμενα, για να διευρύνει εσωτερικά και εξωτερικά θέματα. Όλες οι ποικίλες δραστηριότητες μου έδωσαν την κατανόηση του να βλέπω και να αντιλαμβάνομαι τους διαφορετικούς χώρους της θεραπείας εκτός από την ψυχοθεραπεία. Κάποιες στιγμές αισθάνθηκα να κατακλείζομαι από το πρόγραμμα που ήταν πραγματικά πυκνό, με αναλύσεις ποιημάτων και ταινιών μέχρι και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Όταν ξανασκέφτηκα γιατί αισθάνθηκα να κατακλείζομαι τόσο πολύ κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, παρότι υπήρχε επαρκής ελεύθερος χρόνος μέσα στην ημέρα, μπορώ τώρα να καταλάβω πως ήμουν πλημμυρισμένη από συναισθήματα και σκέψεις που είχαν κατακλείσει εκείνες τις μέρες. Η πρόκληση του σεμιναρίου και για μένα από αυτό ήταν να αποκτήσω την ικανότητα να μην σκέφτομαι, αλλά να βιώνω, να είμαι. Πέρα από αυτό, είχα προσωπική εμπειρία από την πνευματική θεραπεία όταν έσπασα τον παράμεσό μου παίζοντας beach volley. Παίζουμε και beach volley. Πρώτα απ' όλα, τρομοκρατήθηκα ότι δεν θα μπορούσα να βρω σε αυτό το μικρό χωριό κάποιον να μου θεραπεύσει το σπασμένο μου δάχτυλο. Όταν ανέφερα τον πόνο σε ένα μέρος του ομίλου, με ρώτησε αν θα διαφερόμουν να μου γίνει πνευματική θεραπεία. Στο μυαλό μου δεν πίστευα και ήμουν σκεπτική σχετικά με τη δυνατότητα της θεραπείας να μου παράσει ένα κούφι από τον πόνο. Παρ' όλα αυτά, είπα να το κάνω. Είχα δύο θεραπευτικές συνεδρίες των 10 λεπτών για 2 μέρες με την κυρία Κλέρι. Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. 2 ημέρες μετά, το δάχτυλό μου ήταν εντελώς θεραπευμένο. Ήμουν τόσο συστησμένη από αυτή την εμπειρία, καθώς δεν υπήρχε εξήγηση για αυτήν από τη γνώση και την ειδίκευσή μου ως ψυχοθεραπεύτρια. Έχω εργαστεί ως ψυχοθεραπεύτρια για πολλά χρόνια με πελάτες που είχαν διαφορετικά ζητήματα και ιστορικά στο Λονδίνο. Πάντα είχα μια ολιστική προσέγγιση όταν εργαζόμουν μαζί τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους σε πολλά επίπεδα και τομείς.
Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία στον Όμιλο με δίδαξε μια άλλη διάσταση και προσέγγιση για την ολότητα και την ενότητα που πιστεύω ότι είναι ζωτική για τη σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι ήδη έχω αρχίσει να χρησιμοποιώ μερικές τεχνικές χαλάρωσης με τις πελάτες μου κατά τη διάρκεια ψυχοθεραπευτικών συνεδριών. Επίσης, συμφωνώ με τη φιλοσοφία του Ομίλου σχετικά με το τι κάνει τον άνθρωπο ψυχικά και σωματικά άρρωστο. Δεν θα μιλήσω για τη φιλοσοφία τους, επειδή δεν μπορεί κάποιος να τη συζητήσει, αλλά πρέπει να τη βιώσει ή να τη μάθει με το να είναι μαζί με τα μέλη του Ομίλου και να δέχεται το φως και την αγάπη τους. Πολλές ευχαριστίες στα μέλη του Ομίλου που με δίδαξαν αυτόν τον θαυμάσιο και απλό τρόπο ζωής που είναι εξαιρετικά δυνατός και θεραπευτικός από μόνος του. Μπράβο, μπράβο. Και μια που και στην επιστολή αναφέρατε ότι είναι ένας τρόπος ζωής που είναι θεραπευτικός και μια που είναι για το σεμινάριο, για το πώς μπορεί το κάτι που είναι θεραπευτικό. Να κλείσουμε με ένα ακόμα βίντεο.